Ωραία, μια δέσμη κεραυνών. Okay, χρήσιμη σε πολλούς. Λοιπόν, είναι εδώ δίπλα μου ο Ανδρέας Λόλος, συνεργάτης του ITV για ποδοσφαιρικά και όχι μόνο, ζητήματα κυρίως για ποδοσφαιρικά και για το ερασιτεχνικό. Ανδρέα, καλησπέρα, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Καλησπέρα, Βλάση, και εγώ σε ευχαριστώ. Τώρα, πριν πάμε να δούμε τα δικά μας, τα αμιγώς δικά μας, άκουσα τον Κασελάκη, τον Στέφανο Κασελάκη, να λέει ότι είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Τώρα προσπάθησε να ευχαριστήσει τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Μάλλον έχει δυσαρεστήσει τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Δεν μπορεί να είσαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Δεν είναι φύλαθλο αυτό, δεν είναι οπαδικό αυτό. Ίσως. Να θεώρησε ότι έτσι και είναι και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Βέβαια, στο χάντμπολ. Στο χάντμπολ μας είπε τι είναι στο χάντμπολ. Είμαστε ΑΕΚ, ξέρω εγώ. Ωραία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για τον Πας. Επιστρέφουμε για τη δική μας ζωντανή συζήτηση. Εκτός... ένα μικρό σχόλιο για τον Κασελάκη. Θέλεις. Κάντο. Να το κάνω. Κάντο. Πολύ σύντομο. Σύντομο. Πολύ σύντομο. Και... μου κάνει εντύπωση πάντως, Βλάση, ότι ένας άνθρωπος 25 μέρες, βαριά 4 εβδομάδες, κατάφερε να έρθει ο ουρανοκατέβατος και να κερδίσει. Προσωρινά. Ένα κόμμα, δηλαδή, το πήρε το κόμμα. Τέλει. Προσωρινά. Νομίζω ότι θα εκριθεί την Κυριακή. Εγώ προσωρινά, το πήρε κριθεί. Το κόμμα. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι μεγάλη εντύπωση που υποσκέλισε ανθρώπους με αγώνες πραγματικά στην αριστερά. Ναι. Να κάνω λίγο χιούμορ τώρα και ξέρω ότι και ο Στέφανος Κασελάκης έχει χιούμορ. Εγώ περιμένω τώρα τον Νίκο Κοκλώνη να γίνει γραμματέας του ΚΚΕ. Δεν αποκλείεται. Κλεμμένο το έχω, αλλά ξέρω ότι υπάρχει χιούμορ. Με τόση δημοσιότητα. Και στους ψηφοφόρους του Κασελάκη και στον ίδιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Δεν με τρομάζει. Απλά θα ήθελα να πω. Μεταπολιτική, πεδίο μεταπολιτική. Όμορφο καιρό, ωραίο καιρό. Εκτός κυρίες και κύριοι, και ο Καραχάλιος για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, πάμε πάλι με τον Ανδρέα Λόλο εδώ, το συνεργάτη του ITV. Για πάμε, Ανδρέα, τώρα στα ζητήματα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο για το παιχνίδι στην Τρίπολη. Ναι. Αυτό το χ στην Τρίπολη. Πολύ... σύντομο για να περάσουμε στο παιχνίδι. Ναι, πολύ γρήγορα. Γιατί ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι και ο χρόνος είναι αμήλικτος. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα Βλάση και δεν είμαστε και η μόνη ομάδα βέβαια στις στατικές φάσεις. Αυτό φάνηκε και στον αγώνα της Τρίπολης. Φάγαμε δύο γκολ από στημένες φάσεις. Πραγματικά. Αλλά αν σκεφτούμε. Λάθη άμυνα και τερματοφύλακα. Τα περισσότερα τον γκολ έτσι και αλλιώς πια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μπαίνουν από στημένες φάσεις. Αλλά πρέπει να το προσέξουμε λίγο, τουλάχιστον να αποφύγουμε τα εύκολα γκολ όπως ήταν αυτά τα δύο που φάγαμε στην Τρίπολη από στημένες φάσεις. Να φας γκολ από στημένη φάση να είναι πιο δύσκολο για την άμυνα, ναι. Αλλά εδώ αυτά ήταν εύκολα γκολ. Ωραία. Πάμε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ τώρα. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Αλέκου Παπαδόπουλου. Πολλές απουσίες. Πολλές και οι δύο είναι στο κέντρο, ο Ριένστρα και ο Καραχάλιος, ο οποίος αισθάνθηκε ενόχληση στον προσαγωγό. Ήταν ήδη τραυματίες μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Υπήρξε η διακοπή, πρόλαβε και αποκαταστάθηκε όπως αποκαταστάθηκε η ζημιά. Λοιπόν, τελικά δεν άντεξε και είναι μια βασικότατη απουσία. Αλλά επίσης απουσία είναι και ο Ριένστρα, αλλά και ο Τζίμας και ο Τσαούσης. Και εμένα προσωπικά, Βλάση, δεν μου αρέσει αυτό το σύστημα που χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ κάθε φορά. Με τους δανεικούς, να μην επιτρέπει να παίζουν και τα σχετικά. Ενώ άλλες ομάδες βλέπουμε ότι δίνουν δανεικούς. Παίζει έναν δανεικό, δεν τους απαγορεύουν. Μεταξύ τους παιχνίδια. Ναι, δεν τους απαγορεύουν. Γιατί τώρα μια ομάδα σαν τον ΠΑΣ, ας πούμε, που έχει και λίγο έμψυχο υλικό, όταν τους λείπουν δύο-τρεις παίχτες, αναγκάζεται από αγωνιστική σε αγωνιστική, σε τρεις μέρες να αλλάξει πάλι πλάνο και πάλι μέσα σε τρεις μέρες να αλλάξει πάλι πλάνο. Να, γιατί έχουμε και αγώνα με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη το απόγευμα, παρεμπιπτόντως να πούμε. Είναι 28 το μηνός, 5.30 ώρα το απόγευμα. Αναγκάζεις τις ομάδες να αλλάζουν συνέχεια πλάνο με το να μην παίζουν κάποιοι παίχτες που δίνεις δανεικούς. Και προβληματίζεται και ο προπονητής και αλλάζει τη χημεία της ομάδας. Είναι δυνατός ο Στάικος. Εγώ έχω εμπιστοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη στο Στάικο σε αυτή τη φάση. Ναι. Έχω εμπιστοσύνη ότι μπορεί και τα καταφέρνει. Ακριβώς. Με το δυναμικό που έχει, έτσι. Ναι, με το δυναμικό που έχει, το οποίο αν ήταν λίγο καλύτερο. Να το αποδείξει και την Κυριακή. Ακριβώς. Αν ήταν λίγο καλύτερο το δυναμικό, σίγουρα θα είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Γιατί όχι να μην χτυπήσουμε εξάδα. Να πούμε ότι ο Κόντε θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει μετά την εμφάνιση. Θα παίξει ένα δεκάλεπτο να βάλει ένα-δύο γκολ για να κλείσουμε το θέμα. Να πούμε 3-4. Είσαι μαζί μου. Ο Έφορτ επίσης είναι ο καινούργιος επιθετικός. Είναι επίσης έτοιμος. Να τον δούμε αυτόν, έτσι. Να τον δούμε λίγο, γιατί έχω ακούσει καλά γι' αυτόν. Υπάρχουν καλά λόγια. Είναι καλά τα λόγια και πρέπει, το αξίζουν καλά λόγια. Αλλά απλά είχε έναν τραυματισμό τελευταία στη Σκωτία και έμεινε πίσω.
Μάλιστα. Αλλά στον Μεργοτήλη είχε δείξει το παιδί πολύ καλά στοιχεία. Ωραία, ωραία. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Αύριο όλα. Όλα αύριο. Ναι. Έτσι όπως τα καταφέραμε, όλα αύριο. Λοιπόν, γεμάτες οι Πέμπτες και όταν αρχίζει και η Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, εκεί θα γίνει του κουτρούλιο γάμος που λέμε. Brighton AEK. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Brighton AEK, εντάξει, η Brighton είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Κρατάω τη σκέψη να παίξω για ένα στοίχημα, έτσι. Εντάξει. Πώς βάλουμε κανένα ευρώ. Η Brighton, εντάξει, είναι το φαβόρι στον αγώνα. Τη στιγμή που η AEK δεν έχει τα δύο στόπερ της, το Βίντα και το Μουκουντή, και έχει ένα μοναδικό κλασικό στόπερ, ο άλλος που αποκτήθηκε, ο Περουβιανός, δεν είναι ακόμη έτοιμος, και θα χρειαστεί να κάνει κάποιες αλχημίες εκεί ο Αλμέιδα σε μια ομάδα πολύ φορμαρισμένη, η Brighton. Και από τις εκπλήξεις τα τελευταία δύο χρόνια του αγγλικού πρωταθλήματος. Του συναρπαστικότερου πρωταθλήματος. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν κουβαλάει καμιά βαριά φανέλα. Όχι, δεν έχει βαριά φανέλα. Και αυτό παίζει ρόλο. Έτσι είναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Βιγιαρεάλ. Πεσμένη μου έλεγες πριν που με πεσμένη η Βιγιαρεάλ γενικά. Είχε τρεις ήττες τελευταία, πήρε και μια νίκη, άλλαξε προπονητή. Έδιωξε τον Κίκε Σετιέν, όπως λεγόταν ο προπονητής της. Καλός προπονητής ήταν. Τέλος πάντων, δεν του βγήκαν κάποια αποτελέσματα. Ωραία. Λοιπόν, πήρε μια νίκη με τον καινούργιο προπονητή. Ανέβηκε λίγο ψυχολογικά. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση θα παρουσιαστεί η Villarreal, που γενικά δεν ήταν από την αρχή του προθέματος σε καλή κατάσταση. Μάλιστα. Ολυμπιακός Φράιμπουργκ. Ναι, οι Γερμανοί είναι Γερμανοί. Παλεύουν σκυλίσια, θα λέγαμε. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι και η Φράιμπουργκ στην καλύτερη κατάσταση. Ωραίο είναι αυτό. Αλλά της λείπει και ο βασικός επιθετικός της, ο Σεντερφόρ. Αλλά από εκεί και πέρα οι Γερμανοί πάντα είναι Γερμανοί. Γερμανοί, αυτό που είπες και αρχικά, σωστό, συμφωνώ μαζί σου. Και Ελσίνκι πάω και εδώ, αυτό φαίνεται το πιο εύκολο. Φαίνεται το πιο εύκολο. Για την ελληνική ομάδα δηλαδή, φαίνεται ο πιο εύκολος αντίπαλος. Ναι. Αυτός, όχι, έτσι, όχι και Ελσίνκι, το πάω. Δεν ξέρω καθόλου αυτή την ομάδα. Εντάξει, είναι μια ομάδα της Φιλανδίας. Okay. Προφανώς, αλλά δεν ξέρω καθόλου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ και αυτός δεν είναι σε καλή κατάσταση. Οι Φιλανδοί τελευταία στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, κάτι προσπαθούν να κάνουν. Αλλά από η Φιλανδία όμως, πώς είναι Γερμανία, τώρα λέμε έτσι, Φιλανδοί, έτσι, είναι Φιλανδοί. Με άλλο ύφος. Εντάξει, νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ γενικά αυτή την ομάδα την υποσκελίσει τελικά στην βαθμολογία. Είναι φιλανδικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, okay, πάμε στο ερασιτεχνικό, Κατσικά. Πάμε στο ερασιτεχνικό, αν και η Κατσικά δεν είναι ερασιτεχνικό, είναι στην τρίτη κατηγορία. Ναι, στο ουσία είναι, εντάξει, δεν είναι ερασιτεχνικό. Είναι μια επαγγελματικό. Ακριβώς. Ωραία, τι κάνει η ομάδα στην τρίτη κατηγορία. Να σου πω απλά ότι στα τμήματα υποδομής του Παζιάννα ιτήθηκαν και η K19 και η K17. Η K19 στην Τρίπολη, από τον Αστέρα Τρίπολης, πέτυχε γκόλ ο μήνα που διαμαρτύρουν οι άνθρωποι του ΠΑΣ ήταν κανονικότατο και είχε και ο Σάλο δοκάρι. Ενώ η K17 έχασε από τον Πατσαραϊκό επίσης με 1-0, αλλά πολλοί παίχτες από την K17 πήγαν και πλησιώσαν την ομάδα της K19. Είναι τελείως καινούργιες ομάδες. Να παίζουν στον ΠΑΣ, Κατσικά. Λοιπόν, Κατσικά, Θύελλα Κατσικάς, ιστορική Θύελλα Κατσικάς, ήταν πολύ καλή στην Κωμόπουλη, νέο κεραμίδι της Πιερίας, μια Κωμόπουλη κοντά στην Κατερίνη. Ήταν πολύ καλύτερη από την ομάδα του Κεραμιδίου. Απλά εκμεταλλεύτηκαν μια ευκαιρία στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, αφού μπήκαν λίγο πιο δυνατά οι γηπεδούχοι του νέου Κεραμιδίου, και κάναν αυτό το γκολ. Και νομίζω ότι αδικείται κατάφορα από το αποτέλεσμα η Θύελλα, η οποία απέκτησε τον Μιχάλη Λαδιά, τερματοφύλακα από το Θεσπρωτό, και τον Γιώργο Καμπούρη, μέσο, ο οποίος ξεκίνησε από τις υποδομές του ΠΑΟΚ. Έπαιξε μετά στον Μέγαλο Αλέξανδρο Ιμαθίας, έπαιξε στον Αλμοπό Αριδέας. Μάλιστα, είναι νεαρός, έχει παραστάσεις, είναι καλός παίχτης, γενικά έχει πολύ καλό υλικό η Θύελλα, και νομίζω ότι μπορεί, αν το πιστέψει και αν την βοηθήσει και λίγο η τύχη, γιατί προχθές ήταν άτυχη να μείνει στην κατηγορία. Ρε φίλε, με εκπλήσουν οι γνώσεις σου. Έτσι, λες απ' έξω που έχει παίξει ο παίκτης σας. Ναι, εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν, άλλο κάτι για να περάσουμε στο τέλος. Να πω για τη Θύελλα απλά ότι είναι η Θύελλα Κατσικάς. Παίζει με την ομάδα της Φίκης, του ποδοσφαιρικός όμιλος Φίκης, είναι ομάδα των Τρικάλων. Θα παίξει την Κυριακή το απόγευμα. Νομίζω παίζουν 5 η ώρα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι άλλες ομάδες εδώ, οι Πυρώτικες, η Αναγέννηση Άρτας πέτυχε σπουδαία νίκη 0-2 στη Θήκη, στην ομάδα των αυτών των Τρικάλων, ενώ η ομάδα του Θεσπρωτού έχασε από την ομάδα του Κιλελέρ, της Λάρισας δηλαδή,
Έχασε με 0-1 στην Οικομηνίτσα. Να πω όμως ότι η ομάδα του. Παραμένει ο Ρότσα εκεί. Ο Ρότσα παραμένει, είναι και δημότης άλλωστε Οικομηνίτσας. Δεν το κουνάει τώρα ο Χουάν από εκεί. Απλά ανανέωσε την ομάδα σε σημείο που να είναι 21,8 τα έτη ο μέσος όρος της ηλικίας. Θα βγάλει ποδοσφαιριστές εκεί ο Χουάν. Θα βγάλει ποδοσφαιριστές, απλά η ομάδα πρέπει να κρατηθεί. Θέλει ο χρόνο. Πρέπει η ομάδα να κρατηθεί φέτος στην κατηγορία. Ο Ρότσα είναι δυνατός, θα κρατηθεί. Πάμε, κύπελο ερασιτεχνών. Θα προχωρήσει. Λοιπόν, κύπελο ερασιτεχνών είχαμε το Σαββατοκύριακο για ομάδες Β και Γ. Ερασιτεχνικής κατηγορίας, όχι η Α. Ωραία. Να πούμε γρήγορα τα αποτελέσματα. Πλατανιά Βοτονώση 7-0. Εντάξει. Ασβεστοχώρη ΑΕ Γιάννενα 0-2. Μουσουτίτσα Αμφιθέα, πέρασε η ομάδα της Αμφιθέας στα πέναλτι. Κανονικός αγώνας 2-2. Αμπελόκηπα Ετωράχη 1-2. Έκπληξη. Ωραία. Να πούμε ότι η ομάδα των Αμπελοκήπων απέκτησε έναν τερματοφύλακα ο οποίος έχει παραστάσεις και από τη Β' Εθνική πολλές. Έπαιξε Παναχαϊκή, έπαιξε Καλυθέα, έπαιξε Πατραϊκό, έπαιξε. Και πώς έτσι είναι. Πολύ καλές ομάδες. Είναι γεννιώτης. Είναι γεννιώτης. Αν δεν κάνω λάθος, επειδή θυμάμαι από παλιά αυτό το παιδί, ο Χρήστος Αθανασόπουλος, ο τερματοφύλακας, ένας σωματώδης τερματοφύλακας και πολύ επιβλητικός έτσι τερματοφύλακας, είναι γεννιώτης και αποφάσισε προφανώς να μεταεγκατασταθεί στα Γιάννενα και να παίξει μπάλα στον Πελοκήπου. Την ομάδα του Σκούφαλη, του Μανώλη Σκούφαλη. Λοιπόν. Κρανούλα Κλιματιά, πέρασε η ομάδα της Κρανούλας στα πέναλτι, 1-1 ο κανονικός αγώνας. Πράμαντα Αγία Μαρίνα επίσης στα πέναλτι πέρασε η ομάδα των Πραμάντων, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Ωραία. Ελληνικό Πετσάλι 5-2, Ροδοτόπι Περιστέρι 4-1, Ύφεστος Αυγού Τίγρης 2-5, Δαφνούλα Βερισάριο 3-0 στα πέναλτι με κανονικό αγώνα 1-1 και Κοσμερά Πογονάτος 7-1, πολύ μεγάλο σκορ για την ομάδα της Κοσμηράς. Να πούμε επίσης ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα Α και Β αριστερικής για πάμε και να δούμε τα μάτς. Σαββατοκύριακο βεβαίως. Θα τα πω αμέσως το Σάββατο. Α αριστερική. Λοιπόν, το Σάββατο όλοι οι αγώνες 5 η ώρα. Όλοι οι αγώνες που θα πούμε είναι 5 η ώρα. Λοιπόν, το Σάββατο μιλάμε. Κόνιτσα Κεφαλόβρυσο. Σταυράκι Νεοχωρόπουλο, Μέτσοβο Βουνοπλαγιά, Κουτσελιό Ελεούσα και Χουλιαράδες Ανατολή. Πολύ μεγάλη επιτυχία της Ελεούσας που απέκτησε τις τελευταίες ώρες, θα λέγαμε, να μην πούμε μέρες, ώρες, τέλος πάντων, τον Κώστα Θανάση, ο οποίος είναι πολύ σπουδαίος γκολτζής. Έπαιζε πέρυσι στην Θύελλα Κατσικάς, ήταν ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας μετά τον Νάκο από το Μέτσοβο, αλλά γενικά ο Κώστας Θανάσης θεωρείται. Πέρασε στην Ελεούσα τώρα. Ο καλύτερος σκόρερ, θα λέγαμε. Υπέγραψε στην ομάδα της Ελεούσας, ενισχύθηκε πάρα πολύ σημαντικά η ομάδα της Ελεούσας. Είναι μαζί με την Καστρίτσα, ίσως και την Ανατολή, τα φαβορή για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, την Κυριακή πάμε. Χουλιαράδες Ανατολή, Δροσοχώρη Νέο Κεσάρια, Πέραμα Λογκάδες και νησί Καστρίτσα. Τέλεια, πάμε Β' λοιπόν, πάμε Β'. Λοιπόν, το Σάββατο Ηλιόκαλη Ζωοδόχος, Δαφνούλα Ρόδο Τόπι, Τίγρης Πογονάτος και την Κυριακή Ασβεστοχώρη Αγία Μαρίνα, Αμφιθέα Ανήλιο, Πετσάλι Αετοράχη, Πράμαντα Κάστρο, Μουσιωτίτσα ΑΕ Γιάννενα, Αμπελόκηπη Κοσμηρά και Κρανούλα Κλιματιά. Όλοι οι αγώνες, όπως είπαμε, Α και Β' κατηγορίας. Είναι στις 5 το απόγευμα της Κυριακής. Ένας όμιλος στη Β' αυτή τη φορά. Ωραία. Στη Β' αριστερική. Ένας όμιλος, όχι δύο όμιλοι, με 20 ομάδες. Και 16 ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Να δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Λοιπόν, Άντρα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ανέφερες προηγουμένως στο δρόμο, το λέει Κραν, να πω ότι πολύ σπουδαία διοργάνωση και ελετά σπορ των Ιωαννίνων. Αυτοκινητικός αγώνας το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Οι ενδιαφερόμενοι να μπουν στο site της Ελετά, είναι ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας αυτοκινήτου για αυτό το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.